Καταστροφές και μικροτραυματισμοί στην Κεφαλονιά από το νέο σεισμό, τα ξημερώματα κοντά στα 6 Ρίχτερ. Είχαμε ένταση και διαφωνίες στον ΣΥΡΙΖΑ για την υποψηφιότητα Βουδούρη και Καρυπίδη. Θα απέχει από τις εκλογές η ομάδα Λαφαζάνη. Νέο πακέτο μεταρρυθμίσεων ετοιμάζει η Γερμανία, τουλάχιστον αυτό, γι' αυτό μας προετοιμάζει ο κ. Σόιμπλε. Ο Απόστολος Καλογιάννης είναι επικεφαλής του νέου σχήματος για το Δήμο Λαρισαίων, κόντρα στη Ρένα Καραλαριώτου για την ώρα. Στα μπλόκα οι αγρότες, έξοδος των τρακτέρ και θεσσαλών παραγωγών σήμερα στον Αλμυρό αλλά και στον κόμβο της Νίκαιας. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το σημείο. Η Ροδιώτη απέναντι στον Κώστα Αγοραστό από τον ΣΥΡΙΖΑ και καμπανάκι χτυπάει η Διεύθυνση Υγείας Μαγνησίας για την υγειονομική βόμβα που είναι τα αδέσποτα στην πόλη του Βόλου. Η ώρα είναι 3 ακριβώς και αμέσως τώρα ξεκινά η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Άστρα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και σήμερα και πάλι καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε. Στον τελευταίο μήνα είμαστε του χειμώνα. Αυτό από μόνο του έχει ένα τόνο αισιοδοξία. Συνδέομαστε με τον Γιώργο Κουμιώτη, ο οποίος είναι μαζί μας, θα σχολιάσουμε μαζί του την επικαιρότητα. Καλησπέρα κύριε Κουμιώτη, καλώς ήρθατε και σήμερα. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Τι είπες, βόμβα είναι. Η υγειονομική βόμβα, λέει η Διεύθυνση Υγείας, τα αδέσποτα στο Βόλο. Η υγειονομική βόμβα, τα αδέσποτα στο. Υπό ποια έννοια δηλαδή, λέει ο νομίατρος. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν ασθένειες, ενδεχομένως να υπάρχει και λύσα. Και βεβαίως, αφού δεν ελέγχονται από κανέναν και ποτέ, υπάρχει ένα θέμα. Αν δεν είναι η υγειονομική βόμβα τα βοθροήματα που έπεφταν στη θάλασσα. Δεν είναι και συνεχίζουν κάποιες φορές. Δεν είναι η υγειονομική βόμβα τα κημητήρια που λειτουργούν στην περιοχή χωρίς κανέναν έλεγχο και χωρίς να έχουν άδειες λειτουργίες. Έτσι. Δεν είναι η υγειονομική βόμβα τόσα και τόσα που συμβαίνουν. Δεν είναι αυτό που εισπνέουμε από τα πέλετ χωρίς να έχουν διαπίστευση, χωρίς να έχουν καμιά πιστοποίηση και να μας κοροϊδεύει ο αντιπεριφερειάρχης Καλτσογιάννης ότι περιμένει το πόρισμα από τα χημικά εργαστήρια του κράτους από την Κοζάνη, τέτοιο δούλεμα. Δεν είναι όλα αυτά, δεν αποτελούν υγειονομική βόμβα, αλλά αποτελούν οι ψυχούλες που στο κάτω-κάτω της γραφής πόσα είναι τα αδέσποτα στην πόλη, αυτά που κυκλοφορούν στην παραλία. Ας πάνε, ας τα ταΐσουν, ας τα ποτίσουν, ας τα εμβολιάσουν. Δεν τρέπεται ένας ολόκληρος νομίατρος, ένας γιατρός πνευμονολόγος να λέει τέτοια πράγματα μεσημεριάτικα. Σε παρακαλώ, ρε Μαλέδη. Και εσύ πώς το ανακοινώνεις αυτό, δηλαδή. Αφού το λέει ο νομίατρος, και το λέει ο Ζωζαρίδης, αποτελεί κατάω, μια δηλαδή. Είδηση, το ανακοινώνουμε. Αυτοί προπολού εγώ μεταδίδω τις ειδήσεις εδώ. Δεν αυτοί οι απίθανοι τύποι έχουν προπολού χάσει την μπάλα. Εντάξει. Έτσι. Εμείς μεταδίδουμε. Αλλά μεταδίδουμε τις ειδήσεις. Μας φτιάχνεις μεσημεριά. Δεν τις παράγουμε εμείς. Μας ακούνε και εκεί στον κάμπο τώρα και τσατίζονται εκεί στην καρδίτσα. Μας ακούνε στο καπαδοκικό της καρδίτσας. Λοιπόν, εκεί λέει το σήμα είναι αδύναμο. Δεν ξέρω ο κύριος Κοκκινής τι λέει. Σε ποιο σημείο? Στο καπαδοκικό της καρδίτσας μας βλέπουν καλά. Θα επιληφθούν αμέσως. Παρακαλώ οι τεχνικοί πάρα αυτά να εξετάσουν το φαινόμενο. Άχιστε. Λοιπόν, τι άλλο θες να ακούσουμε τώρα? Ό,τι θέλεις. Καταρχάς να. Καλά, ό,τι και αν πω τώρα από την επικαιρότητα θα μου το γυρίσετε. Αν πω κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ θα μου πείτε ότι ποιος ασχολείται με αυτό. Οπότε πείτε εσείς αυτό που θέλετε. Εντάξει, πήγανε τρεις υπουργοί στην Κεφαλονιά ή στο δρόμο. Είναι ο Μιχελάκης, ο οποίος ξαναπήγε, τον οποίο βέβαια θεωρούν και γρουσούζι. Όποτε πάει λέει ο Μιχελάκης, έχουμε πολλές μετασυσμικές. Μάτε και που νιώτε τώρα. Πήγε ο Αρβανιτόπουλος, ο υπουργός της παιδείας, προφανώς στα σχολεία, τα σχολικά συγκροτήματα. Σίγουρα τα παλιά δεν έχουν πάθει τίποτα, τα καινούργια, οι εργολάβοι, οι καινούργοι κάνουν τέτοια έργα. Λοιπόν, και πήγε και ο Νίκος Οδένδιας, ο οποίος βέβαια αποδοκιμάστηκε δεόντως, έτσι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Κοίταξε να δεις, εσύ λες ότι. Είναι σοβαρή κατάσταση στην Κεφαλονιά, να πούμε, με την έννοια ότι είχαμε καινούργιες ζημιές σήμερα και το λιμάνι, μάλιστα, στο Λιξούρι. Το λιμάνι είναι. Έχει υποστεί καθίζηση, έφυγε ένα μεγάλο. Υποστεί τεράστιες ζημιές. Κομμάτι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και αποδεικνύεται και πώς γίνονται τα λιμάνια. Εδώ τώρα δίνουν εξετάσεις εργολάβοι, πολιτικοί, μηχανικοί, επιβλέποντες. Όλοι δίνουν εξετάσεις. Θα πει κανείς μετά από δύο σεισμούς 6 Ρίχτερ, τώρα λογικό και είναι. Πιο, αυτό που δεν ξέρω τι σου έκανε εντύπωση σε ένα σήμερα, εμένα με εντυπωσιάζει ο κύριος Βασίλης Παπαζάχος, ναι, έτσι, ο πρεσβύτερος. Κατέχει έδρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο, ναι, ναι, ναι. Έτσι.
Αυτός μιλάει ότι ενδεχομένως να έχουμε στην περιοχή και 7 ρίχτερ. Ναι. Έτσι. Τώρα, γιατί το λέει αυτό ένας τέτοιος κατοικητής? Και είπε ότι υπήρχαν και σημάδια γι' αυτό. Ναι. Για το σεισμό, έτσι. Μιλάει για 7 ρίχτερ, δεν αποκλείεται. Λοιπόν, από την άλλη όμως επανέρχεται στην δημοσιότητα, Δημήτρη, εκείνο το θέμα που βέβαια έχει ξεκινήσει από τους Αμερικανούς και βέβαια θυμάσαι εδώ στην εκπομπή που είχαμε πει πριν από κανένα 2 εβδομάδες που σου είχα πει ότι στο Χιούστον θα έχουμε πράγματα και θάματα και ολοκληρώθηκαν οι σεισμικές έρευνες των Νορβηγών της PGS στην νότιο-δυτική, στο νότιο-δυτικό Ιόνιο και νοτίως της Κρήτης. Εδώ είναι η ώρα του σεισμού, Γιώργο. Έτσι. Ναι. Είναι το βίντεο από την ώρα του σεισμού στην Κεφαλονιά. Ναι. Επομένως, επανέρχεται το θέμα μετά την ολοκλήρωση, όπως μας είπε ο Μανιάτης, της επεξεργασίας των δεδομένων για υδρογονάθανες στην περιοχή. Επανήλθε το θέμα ότι όταν οι γεωτρήσεις για τους υδρογονάνθρακες γίνονται με τη μέθοδο της υδραυλικής διάρρηξης, δηλαδή πετάνε με υψηλές ταχύτητες ποσότητα νερού, λοιπόν, χρησιμοποιούν βέβαια υδραυλική διάρρηξη, μια ποσότητα εκεί γύρω, γίνονται σεισμικές δονήσεις λίγο κάτω από τα 3 ρίχτερ, ελεγχόμενες δηλαδή σεισμικές δονήσεις. Τώρα το θέμα είναι ότι αυτές οι εταιρείες κάνουν τέτοιου είδους γεωτρήσεις με τέτοια σεισμικότητα κάτω από τα 3 ρίχτερ ή κάνουν με μεγαλύτερη ένταση αυτή την υδραυλική διάρρηξη. Επανέρχεται το θέμα. Βέβαια, κάποιοι υποστηρίζουν ότι από εκεί έχουν δημιουργηθεί. Άρα, για να καταλάβω, αυτό που λες είναι ότι έχει προκαλέσει το σεισμό μια τέτοια μέθοδος ενδεχομένως. Ακριβώς. Όπως έγινε και στην Οκλαχώμα, όπως έγινε σε αρκετές πολιτείες απέναντι στην Αμερική. Έτσι, είχαν προβλήματα. Υπάρχει βιβλιογραφία γι' αυτό. Και όταν κάνουν τέτοιου είδους υδραυλικές διαρρήξεις πάνω σε ρήγματα, επιτείνουν το. Ίσως ο κύριος Παπαζάφος να ξέρει κάτι παραπάνω, να μιλάει για 7 ρίχτερ. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι συμπτωσάρα αυτό. Θα είναι καταστροφικά πάντως τα 7 ρίχτερ στην καταπονημένη γη, έτσι, του Ιουνίου. Και ξέρεις τώρα, έχει ξεκινήσει και το μεγάλο deal. Γιατί λες τώρα εσύ, αυτά που είπες προηγουμένως είναι η επικαιρότητα των Αθηνών. Έτσι, τον ΜΟΜΟΕ, των Νταβατζίδων. Εμείς είμαστε οι Νταβατζίδων. Οι πληρωμένοι. Και τώρα αρχίζει το άγριο deal, Δημητράκη. Δεν είπα τέτοια πράγματα για πληρωμένους. Είπα για τους Νταβατζίδες της Αθήνας. Δεν έχει καμία σχέση εσύ με τους Νταβατζίδες της Αθήνας. Δεν είσαι παπαγαλάκι. Πάντως επιβεβαιωθήκατε τουλάχιστον για το άλλο, ας μην πούμε τώρα σε αυτή την κουβέντα. Επιβεβαιωθήκατε για αυτό που λέγατε εδώ και 1-2 εβδομάδες, ότι έρχονται ονόματα δημοσιογράφων, έτσι, τα οποία σε αυτό το οφείλω να το αναγνωρίσω δηλαδή. Ναι, ο κύριος Οικονομέας, δεν ξέρω, από τον Αντώνη του Δελατόρα θέλω μια απάντηση, να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Διότι εντάξει, ο Δελατόρας έκανε αγορές, έκανε το ένα, έκανε το άλλο, βέβαια. Δεν ξέρω τι είδους εγγυήσεις. Θέλω μια απάντηση από τον Αντώνη του Δελατόρα και αν γίνεται αύριο το μεσημέρι να του κάνουμε ένα τηλέφωνο. Τώρα από τον άλλον δεν περιμέναμε και διαφορετικές συμπεριφορές. Απλώς και εμείς έχουμε πάρει δάνεια, αλλά βάλαμε τα σπίτια μας. Ναι, πήγε σε ένα δικαστήριο, κατέθεσε υπέρ του Βίκτορ Αρέστη, κατέθεσε κατά μια συναδέλφου της Ελευθεροτυπίας, θυμάσαι έτσι. Λοιπόν, και ξαφνικά πήρε ένα δάνειο των 400.000 ευρώ άνευ εγγυήσεων και στο τέλος του το πλήρωσε και ο πλειοκτήτης, ο Βίκτορ Ρέστης. Λοιπόν, και θα ακολουθήσουν και άλλα ονόματα. Έτσι, θα ακολουθήσουν και άλλα ονόματα, τα λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Βέβαια. Λοιπόν, επομένως, σε λίγες μέρες δημιουργούμε την Greece Mega Project. Αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες νοτίως της Κρήτης και στο νότιο-δυτικό Ιόνιο, είμαστε πλέον μια πετρελαγωγός χώρα και πάμε στο Χιούστον, Δημητράκη. Λοιπόν, και εκεί διεκδικούμε τα πρώτα, σε βάθος βέβαια 20 ετίας, τα πρώτα 150 δις από αυτές τις εταιρείες. Είναι η BP, είναι η Texaco, είναι η Shell, είναι η Aramco, εκεί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Γίνεται το πρώτο consortium εκεί πέρα, η πρώτη συζήτηση με την συμμετοχή την δική μας. Εμείς έχουμε δημιουργήσει την Greece Mega Project και πάμε λοιπόν επί ίσης ώρες να δούμε τι θα απογίνουμε. Βέβαια τώρα αυτά είναι συνυφασμένα, είναι άρτη συνυφασμένα.
οι σεισμικές δομήσεις με τους υδρογονάνθρακες. Θα αποδειχθεί. Εσύ μας έβαλες τώρα μια υπόνοια ότι ενδεχομένως να συνδέεται. Τώρα από εκεί πέρα μένει να αποδειχθεί. Παρακολουθούμε τον κύριο Παπαζάχο τι λέει. Έτσι. Είναι από τους εγκυρότατους επιστήμονες. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Είναι σοβαρός άνθρωπος και δεν το λέει τυχαία τώρα αυτό. Φαντάζομαι. Πάντως, αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία στην Κεφαλονιά, δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Έτσι. Είναι βέβαιο αυτό. Ναι. Αν επαληθευτεί ο Παπαζάχος για τα 7 Ρίχτερ, θα είναι καταστροφικά για τον εσύ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα θέματα της τοπικής. Εν ολίγης, αυτό είναι το στίγμα, το δικό μας, το πραγματικό στίγμα. Το δικό στίγμα είναι αυτό, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν και τα άλλα θέματα που τρέχουν και αφορούν όλους εμάς τους υπόλοιπους. Ναι, ψάχνουν να βρουν, λέει, το προθέστο το Σάββατο. Βρήκαν εκείνο το ασημί Άστρα, Όπελ Άστρα, κάπου στο παλιό Φάγερο. Ναι. Έτσι. Ναι. Και ενδεχομένως μας έλεγαν προχθές Σάββατο. Πόσο είχε προχθές Σάββατο ο μήνας? Πρώτο του μήνα. Πρώτο του μήνα. Θυμάσαι τι λέγαμε εμείς στις 17-18 Ιανουαρίου? Δεν μιλούσαμε για μία είδηση, ήταν διαρροή τότε της αντιτρομοκρατικής, για ένα αυτοκίνητο στο παλιό Φάγερο. Ναι. Δεν τα θυμάσαι. Μεταδίδεις εδώ στην εκπομπή σου. Όχι, δεν το θυμάμαι. Τι σύμπτωση και αυτή, αυτό το Όπελ το ασημί να είναι στις 17 Ιανουαρίου, δηλαδή η αντιτρομοκρατική ήταν στο παλιό Φάγερο 17 Ιανουαρίου και το βρήκαν και το αυτοκίνητο, κάποιο άλλο αυτοκίνητο, προχθές Σάββατο. Τι θέλετε να πείτε τώρα, πού θέλετε να καταλήξετε? Ότι τα πάντα είναι υπό στενή παρακολούθηση των μυστικών υπηρεσιών και της αντιτρομοκρατικής. Κάποια βάση έχει η επιστολή που έστειλε στην Ελευθερωτική ο Γιωτόπουλος. Κάτι ξέρουν αυτοί εκεί πέρα. Έτσι. Αυτό το είχαμε πει από την αρχή. Από την αρχή έχουμε όμως πει ότι από τη Χαλκιδική δεν εξαφανίστηκε τυχαία ο Χριστόδουλος. Έτσι. Είναι υπό την άμεση επίβλεψη όλων των υπηρεσιών. Αυτό αποδεικνύεται. Λοιπόν. Αυτοκίνητο από τις 17 Ιανουαρίου στο παλιό Φάγερο και 1η Φεβρουαρίου πάλι αυτοκίνητο ασημείο στο παλιό Φάγερο με ρουκέτες και με αντιρρηματικές ρουκέτες και όλα αυτά μας λένε. Δηλαδή μας κοροδεύουν ψιλογαζί. Αυτά. Πάμε κυρίες και κύριοι στην τοπική επικαιρότητα τώρα. Ο Βασίλης Μπαντίδης είναι μαζί μας. Θα τον δούμε αυτής αμέσως για να δούμε μαζί του και να καταγράψουμε την επικαιρότητα από τον ομό Μαγνησίας. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο. Να ξεκινήσω με τους αγρότες. Τα έλεγες και εσύ, Δημήτρη, στον πρόλογό σου. Να πω ότι είναι σε αναβρασμό ο αγροτικός κόσμος βεβαίως και στην περιοχή μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σε εξέλιξη μια σύσκεψη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αγροτών στην περιοχή του Αερινού εδώ της Μαγνησίας, έξω από το Βελεστίνο. Επικοινώνησα νωρίτερα, αρκετές φορές, με αγρότες από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ριγαφεραίου. Μου είπαν ότι μετά τη μία το μεσημέρι θα κατευθυνόντουσαν προς το Αερινό με ένα συγκεκριμένο αριθμό τρακτέρ, αρκετά τρακτέρ. Εκεί λοιπόν θα λάβουν απόφαση για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα σε ό,τι αφορά τις κινητοποίησεις τους. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να ενωθούν με τους αγρότες που βρίσκονται ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Αλμυρού και να υπάρξει ίσως και ένα μπλόκο τις επόμενες ημέρες. Εκεί θα το δούμε αυτό βέβαια στη συνέχεια. Να πω ότι επικοινώνησα και με τους αγρότες από την περιοχή του Πηλίου. Μου μετέφεραν το πρωί συγκεκριμένα ο κύριος Κομνηνός από πλευράς και του Αγροτικού Συλλόγου της Αγοράς ότι μέχρι στιγμής οι αγρότες του Πηλίου δεν έχουν λάβει καμία απόφαση για να πάρουν μέρος σε κάποιες κινητοποιήσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει απόφαση να συμμετέχουν λοιπόν. Θα δουν τι θα υποθεί και σήμερα μέχρι και το τέλος της ημέρας με τους υπόλοιπους αγρότες από το Αερινό και τον Αλμυρό για να δουν τι μελιγενέστε, τι θα κάνουν και οι ίδιοι. Βέβαια, σε αναβρασμό ο αγροτικός κόσμος. Για οτιδήποτε αφορά στα φορολογικά τους θέματα και όχι μόνο. Έτσι, τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Από εκεί και πέρα, να πω σήμερα είχαμε μια συνέλευση από πλευράς των εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στο πολιτιστικό κέντρο. Οι αγρότες πήγαν στο πρώτο μπλόκο της κεντρικής Ελλάδας που είναι στη Νίκαια. Πήγαν ή δεν πήγαν? Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον μπλόκο. Να συμπληρώσω, μια που συνεχίζουμε το θέμα των αγροτών, ότι περίπου 300 αγρότες, όπως πληροφορηθήκαμε από τη Μαγνησία, μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο που συμμετείχαν βεβαίως στο αγροτικό συνεδρίο και στην έκθεση Αγρότικα. Έτσι. Να συνεχίσω, έλεγα. Πολύ για τους... περισσότεροι πήγαν. Πολύ περισσότεροι. Το αδιαχώρητο χθες στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσω, έλεγα, για τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπήρξε μια συνέλευση σήμερα στο πολιτιστικό κέντρο της Νέας Ιωνίας. Έδωσαν το παρόν λοιπόν εκεί αρκετοί. Βεβαίως αυτό που μας επισήμανε είναι ότι αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα άρδιν σε ό,τι αφορά στο εργασιακό τους καθεστώς, με τις νέες περικοπές πορών, την εφαρμογή των πιο ακραίων, όπως είπαν, ελαστικών σχέσεων εργασίας, κοινοφελής εργασία κτλ. Τη νέα φορολογική επιδρομή, την ολοκλήρωση του καταστροφικού έργου από πλευράς της κυβέρνησης.
σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά και στα συνταξιδοτικά τους δικαιώματα. Έκαναν λόγο για το ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει από τη μία πλευρά αρκετές, για το ότι θα απασχοληθούν αρκετοί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από την άλλη υπάρχουν όμως και